Και φτάσαμε στα Πάμφυλα, στο ναό της Αγίας Βαρβάρας. Είναι εδώ που ήταν το χωριό από το οποίο κατάγονταν, παιδάκι μεγάλωσε, ο παπαφώτης μας. Πω πω πόση συγκίνηση, πόση χαρά, πόση ομορφιά έχουμε στην καρδιά. Να έρχεσαι στον τόπο που περπατήσαν οι Άγιοι. Να έρχεσαι στα μέρη που μεγάλωσαν οι Άγιοι. Και έχει το Άγιο Λείψανο της Αγίας Βαρβάρας που ο ίδιος ο παπαφώτης κανόνισε να έρθει από το Άγιον Όρος. Και έχει φτιάξει και εικόνες εδώ που τις δόρισε. Θα τις δείτε όλες με τις φωτογραφίες τους. Γιατί ο παπαφώτης είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ο παπαφώτης είναι κάτι το οποίο γεμίζει τις καρδιές μας, γεμίζει τις ψυχές μας. Σε κάθε βήμα μαθαίνουμε για τη ζωή του. Μαθαίνουμε ποιος ήταν, τι έκανε από τα παιδικά του τα χρόνια μέχρι τα που έφυγε από τη ζωή 98 χρονών. Άρε Παπαφώτη, άρε Παπαφώτη, πόση ευλογία σκόρπισες σε κάθε σημείο που πέρασες. Πόση ευλογία, πόση χάρη, πόση αγάπη, πόσα δάκρυα, πόση άσκηση, πόση ταπείνωση, πόση ομορφιά. Ναι. Εδώ λοιπόν γνωρίσαμε τον πατέρα Ευστράτιο, ο οποίος έζησε τόσα και τόσα με τον παπαφώτη μας και τον ρώτησα, θα γίνει ο παπαφώτης Άγιος της Εκκλησίας? Ούτε λόγος. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, ακράδαντα αυτό. Τι είπες για την αγιότητά του, την αχλότητά του? Απλούς. Απερηφάνευτος, χωρίς εγωισμούς. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Ερχόταν στο σπίτι του δικό μου και έμεινε εδώ το σπίτι του δικό μου. Και έμεινε και σκονόταν και έφευγε το πρωί, πέντε η ώρα. Ξυπόλυτος, χωρίς, απέρετος. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Πώς είπες τη λέξη απερηφάνευτος? Απερηφάνευτος, χωρίς περηφάνεια, χωρίς εγωισμούς, χωρίς το εγώ, εμείς. Εμείς ήταν πάντοτε ένας άνθρωπος. Τι να πω. Εγώ υποκλίνομαι. Έχω 52 χρόνια, 51 χρόνια ιεροσύνης. Αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω συναντήσει. Την Εφούλα τον έχουμε, παπά μου, την Εφούλα. Πέρασε από εδώ, λειτουργούσε εδώ στην εκκλησία μας, με Αγία Βαρβάρα. Την αγαπούσε στο χωριό, προερχόταν και από το εδώ, από αυτό το χωριό ήταν. Το Πάμφυλα ήταν. Καταγωγή του ήταν από εδώ. Σπουδαίο άτομο. Και έμεινε εδώ. Εμείς στο δικό μου το σπίτι ερχόταν πολλές φορές. Και εμείς τον αγαπάμε. Εδώ σε ένα σπίτι ήταν μια κυρία Βασιλική, η οποία τον φιλοξενούσε και τον είδε και στα γεράματα τότε εδώ. Βέβαια, πάρα πολύ καλό άτομο και καλός ιερός. Άντε, να είσαι καλό παιδί. Απέραντος. Thank you.